ταμείο μας λέτε. Είμαι εσύ είσαι κατά της. Όχι, εγώ είμαι υπέρ. Την οικουμενική τη ζητώ για 2-3 χρόνια. Είμαι υπέρ της δημοκρατίας. Για να διασφαλίσουμε ότι μένουμε στο ευρώ και να φύγουμε από τα μνημόνια. Αλλά η οικουμενική δεν είναι δημοκρατικό. Πώς? Δεν είναι δημοκρατικό. Και ποιο είναι δημοκρατικό? Με συγχωρείτε, είναι δημοκρατικό. Κλέβει 30 έδρες και 50 έδρες. Άλλο, άλλο λέω. Ποιο είναι το δημοκρατικό? Δεν λέω αυτό. Ένα ακούστε με ένα λεπτό. Όταν είναι 5-6 κόμματα και κυβερνάνε και δεν υπάρχει φωνή άλλη. Γιατί δεν θα υπάρχει φωνή? Πώς θα υπάρχει φωνή? Άμα κυβερνάνε όλοι μαζί, τι φωνή. Στη Γερμανία δηλαδή ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν είναι οικουμενική στη Γερμανία. Δεν είναι οικουμενική. Στη Γερμανία έχουν μεγάλο δύο μεγάλα κόμματα, τα μεγαλύτερα, έχουν κάνει συγκυβέρνηση. Ξέρετε την αντιπολίτευση ποιος την κάνει? Όποιος. Την κάνει, κάποιος. Τον τελειώνει και θα μου πείτε ποιος. Από τα ίδια τα κόμματα και από την κοινωνία προκύπτουν μεγάλοι δημοσιογράφοι που αναλαμβάνουν το κριτικό έργο. Ενώ μες στη Βουλή τώρα η αντιπολίτευση είναι νοσηρή, γιατί είναι αντιπολίτευση ψηφοδηρική. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης κάνει με την αντιπολίτευση, αλλά αμφισβητώντας όλα και λέγοντας σε όλα όχι, αυτοκαταργείται η αντιπολίτευση. Εγώ άκουγα που λέγανε... Ενώ εγώ μιλάω για μια άλλη ποιότητα αντιπολίτευσης, που κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, ακαδημαϊκοί άνθρωποι, άνθρωποι του πνεύματος, αντιστέκονται στον κατήφορο της εξουσίας. Να σας ευχαριστήσουμε. Μιλάω για ποιοτική αντιπολίτευση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Που είσαστε μαζί μας σήμερα. Και όταν την κάνουμε. Τι? Θα συμφωνήσετε ότι είχα δίκιο. Όταν την κάνουμε όμως. Δεν συμφωνώ. Τώρα μιλάμε επί ενός. Εντάξει, δεν συμφωνώ με αυτά τα σχήματα. Θυμηθείτε όμως ότι την τόχευση την κάναμε με αυτοδυναμίες. Να υπάρχουν σχήματα στη Βουλή που να μπορούν να ελέγχονται. Εντάξει. Μέσα στη Βουλή. Βέβαια. Μα σας λέω, ο Μητσοτάκης τώρα ελέγχει. Δεν ελέγχει, ο Μητσοτάκης γαρίζει, κραυγάζει. Εσείς δεν ελέγχετε. Κραυγάζουν. Δηλαδή και καλά να κάνει ο Τσίπρας, βγαίνουν και το καταγγέλνουν οι άνθρωποι. Έχουν αρρώστια αντιπολιτευτική. Δεν έχουν επικοδομητική. Αν ήταν τι στην Ελλάδα επικοδομητική αντιπολίτευση, θα συμφωνούσα μαζί σας, κύριε. Όπως ο Τσίπρας, όταν κυβερνούσε ο Σαμαράς. Και αυτός κράβγαζε. Έκανε αντιπολίτευση, στα κάγκελα ήταν. Τι καλά έχει κάνει το ο λέτε αντιπολίτευση. Πετε μας ένα πώς? Που εσείς ξεχωρίζετε ως πολιτικός αρχηγός. Ένα καλό που θεωρείτε και λέτε μπράβο στον Τσίπρα που το έκανε. Ένα θέλω, δεν θέλω περισσότερα. Γιατί δεν έχει και χρόνο εδώ ο Τάκης. Εντάξει, αυτό που έδωσε, που λέει ότι έδωσε στους πολύ φτωχούς να μπαίνουν στα νοσοκομεία, πλησιάζει λίγο τους ένας και δύο, γιατί εμείς είχαμε τέτοιο, με απλή ταυτότητα, να πηγαίνει στα νοσοκομεία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει πετύχει απολύτως. Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα. Μετά δώσαν ένα επίδομα στους τελείους ανέργους και πρέπει λέει, να έχεις μόνο 1.800 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Μάλιστα. Ακούς... άρα... Και ήρθε ένας δικός μου περιχαρής που έχει 5.000 εισόδημα, θα το πάρει. Ναι, και πήγε και ρώτησε, λέει, όχι, δικαιούσε μόνο μέχρι 1.800. Δηλαδή αυτή είναι η απόλυτη τρέλα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.